Ευχαριστώ έχουμε κυρίες και κύριοι μετά από καιρό στο θέμα της ανεργίας. Έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα το Μάρτιο Νίκο Φιλιππίδη από το 2012. Από το 2012 βέβαια δεν οφείλεται σε κάποιο οργανωμένο σχέδιο, κάποιοι φιλότιμοι ιδιώτε, κάποια βολέματα στο δημόσιο και λίγο από τουρισμό και λίγο από ΕΣΠΑ. Ναι, βοήθησαν ο το, πραγματικά η ανεργία να προσγειωθεί το Μάρτιο στο 22,5% από 22,9% το mm. Φεβρουάριο. ΕΣΠΑ Έσπασε αυτό το 23%, το οποίο ήταν εδώ και καιρό. Το Μάρτιο του 2016 ήταν στο 23,8%. Βέβαια έχουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο ανέργων. Μειώθηκαν βέβαια κατά 19.400 Ανεργή, αυξή, μειώθη, αυξήθηκαν όμω Όμως αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο, μη, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμό κατά 5.143. Ένα λίγο περίεργο στοιχείο, γιατί μέσα σε ένα μήνα συνέβη αυτό και όχι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, ο αριθμό των αποσχολούμενων, αυτοί οι οποίοι συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι 3.682.000. Και εδώ φαίνεται όλο το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Οι άνεργοι είναι ένα εκατομμύριο και ακόμα είμαστε 68.000 για να σπάσουμε το εκατομμύριο. Και ο οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό είναι 3.270, είναι κοντά. 4.400 καλούνται να τους ταΐσουν 3.600. Άρα αντιλαμβάνεις πόσο υπάρχει πρόβλημα υπάρχει, υπάρχει στο ασφαλιστικό ακριβώς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε την κλιμάκωση της ανεργίας από τα καλά χρόνια του 2008, που και τότε τα θεωρούσαμε πολύ ψηλή την ανεργία, το 8, το 9,1, το 11. Απογειωθήκαμε στο 22,7 το 12, στο δυσθεώρητο το ρεκόρ, 27,1 το Μάρτιο του 2013. Λέλετε, για είναι να... σιγά. σιγά. Αρχίσουμε σιγά-σιγά να πέφτουμε, παραμένει ωστόσο εξαιρετικά υψηλό το πόστο, το πιο υψηλό στην Ευρωζώνη. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στου νέου. Εκεί τα ποσοστά είναι πλέον 4 στου 10 παραμένουν παραπάνω, σχεδόν 5 στου 10 παραμένουν άνεργοι, είναι έω 24 ετών. Ε, και η δυναμική ηλικία που αμέσω μετά το πανεπιστήμιο είναι κοντά στο 30% 25 έω 34 ετών. 3 -3. Ακριβώ, τουλάχιστον έχουν κατέβει σε λογικά επίπεδα για τη χώρα, για μια χώρα που έχει πτωχεύσει τρει φορέ, κοντά στο 19-18% για τι υπόλοιπε κατηγορίε των συμπολιτών μα.